τη συμμετοχή και των συνηγόρων και με τις τέσσερις αγωνιζόμενες καθαρίστριες μέλη του συντονιστικού, συναντήσαμε τον αναπληρωτή του αντικάρχη, ο οποίος μας ενημέρωσε ότι πάγεται στην ιεραρχία του ο αστυνομικός, ο οποίος δήλωσε ότι τραυματίστηκε. Έχουμε επισήμως ενημερώσει λοιπόν και την ιεραρχία ότι πρόκειται για μία ψευδέστατη μήνυση, η οποία συνιστά αντιστροφή της πραγματικότητας και εκδικητική συμπεριφορά απέναντι στις καθαρίστριες, ότι είναι ξεκάθαρα αντίπεινα για το γεγονός ότι μαγνητοσκοπήθηκε ο συνάδελφός του στις προάλλες να χτυπά πισόπλατα στο κεφάλι την Φωτεινή την Κυταρά, και δηλώσαμε σε κάθε αρμόδιο και στον κύριο Γρηγοράκη, δηλαδή τον αναπληρωτή του αντικάρχη, αλλά και στον κύριο Γεωργατζή που προείσταται της προανακριτικής διαδικασίας, ότι εμείς θεωρούμε αυτό το συμβάν ένα πολλωστό, πολύ σοβαρό πλήγμα στη δημοκρατία, αδικαιολόγητο από πλευράς ελληνικής αστυνομίας και αυτοτελώς ελεγκταίο και ποινικά και πειθαρχικά. Θα στηρίξουμε και τη γυναίκα που χτυπήθηκε και τον αγώνα επιτέλους να πάψει αυτή η ακραία καταστολή μιας δημοκρατικής διεκδίκησης και της διατύπωσης των πιο δίκαιων και των πιο δικαιολογημένων αιτημάτων, που είναι η επαναπρόσληψη στη δουλειά γυναικών οι οποίες έχουν δικαιωθεί και από τη δικαιοσύνη. Ενημερωθήκαμε ότι με εντολή της εισαγγελέως η δικογραφία δεν πηγαίνει στην αυτόφορη διαδικασία και έπαψε η φρούρηση, η σύλληψη και φρούρηση στο ΚΑΤ. Θα πάμε τώρα και στο ΚΑΤ για να δούμε ποια είναι η κατάσταση και να δούμε και η Βασιλική σε ποια κατάσταση είναι, τι έχει γίνει με τις εξετάσεις της. Από εκεί και πέρα θα υπάρξουν διαρκείς και οχλήσεις προς την αστυνομία προκειμένου να πράξουν το καθήκον τους και να ελέγξουν εκείνους τους αστυνομικούς που νομίζουν ότι μπορούν να τυλίγουν σε μια κόλλα χαρτί έναν πολίτη, μια γυναίκα που μάχεται για τη ζωή της και για τη δουλειά της, και βέβαια να ελέγξουν και αυτόν τον ακραίο εκφοβισμό. Το μήνυμα δηλαδή ότι θα αντιπληρώσετε γιατί διεκδικείτε τα δικαιώματά σας. Και αφού βιοπραγούν και τις έχουν χτυπήσει κιόλας, όπως φαινόταν και τα γαϊδούρια δύο μέτρα, φαίνονται και στα βίντεο. Για μας δεν υπάρχει, το είπαμε και το ξεκαθαρίσαμε, δεν υπάρχει προανακριτική διαδικασία η οποία εξετάζει ως μάρτυρες μόνο αστυνομικούς και δεν εξετάζει τις γυναίκες που ήταν εκεί και που είναι μαγνητοσκοπημένοι και η παρουσία τους, αλλά και η κακοποίησή τους για πολλωστή φορά. Ό,τι και να κάνει Δεν γνωρίζουμε αν υπάρχει ιατροδικαστική παραγγελία. Αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι πήγε στο 401, δηλαδή στο στρατιωτικό νοσοκομείο. Ό,τι και να κάνει, η αστυνομία νύχτα θα πει, έτσι. Ό,τι και να κάνει, η αστυνομία νύχτα θα φύγει αυτή η συμμορία. Ό,τι και να κάνει, η αστυνομία νύχτα θα φύγει αυτή η συμμορία.